βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Βαρεμένε. Καλημέρα. Λοιπόν, ένα σχόλιο, κύριε Μαρκόπουλα, ξεκινήσουμε από εσάς. Ναι, και είστε και μέλος προανακριτικής. Οπότε ένα λόγο ό,τι μπορείτε να μας πείτε, καλό είναι να πείτε. Οι συνομιλίες έχουν δημοσιευθεί. Είναι, δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα μυστικό της προανακριτικής, γιατί το σεβόμαστε αυτό. Όπως έχουν δημοσιευθεί και πράγματα απίστευτα τα οποία είδαμε στην εφημερίδα παραπολιτικά το Σάββατο. Δηλαδή, να παρεμβαίνει η σύζυγος του Πάνου Καμένου, που ήταν κυβερνητικός εταίρος, για να γίνουν συλλήψεις εκδοτών και δημοσιογράφων, δηλαδή του Γιάννη του Τζένου και του εκδότη του Παναγιώτη του Τζένου και του Γιάννη του Κουρτάκη, του εκδότη. Αν αυτά δεν παραπέμπουν σε άλλες εποχές, σε περίεργες καταστάσεις. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πάμε συνομιλίες Μιονή Παπά. Τι καινούργιο προσφέρουνε. Πέραν βεβαίως γεγονότος ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος τα έριξε στον κύριο Παπά επί της ουσίας για ακόμη μια φορά. Φαίνεται ότι με τις δηλώσεις του, μα δηλώσεις του μετά τον άδειασε. Αλλά από εκεί και πέρα ακούμε για λεφτά, είναι πολλά τα λεφτά. Ακούμε για πράγματα τα οποία ουσιαστικά μας θυμίζουν άλλου τύπου λειτουργίες. Και πραγματικά εδώ αναρωτιέμαι. Θέλω να πω κάτι. Πραγματικά, ο κύριος Τσίπρας από χθες πού είναι? Έχει εξαφανιστεί το Άλαλον Ιδόρ? Πούντος. Έχει χαθεί. Ο κύριος Κούρτζ, τον οποίο τον φωνάζουν ακροδεξιό, τον καγκελάριο της Αυστρίας κτλ. Όταν είχε προκύψει βίντεο του αντικαγκελάριου του, του κυρίου Στράχε, μέσα σε λίγες ώρες τον είχε αποπέμψει. Ο κύριος Τσίπρας, τι θέση παίρνει για τις συνομιλίες, Παπά? Τι θέση παίρνει, κύριε Βαρεμένε, πριν πάμε στην κυρία Γιαννακοπούλου? Ακούστε να δείτε. Έχουμε μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για αντιπερισπασμό. Πράγματι κινούνταν λεφτά. Γίνεται λόγος για τη μίζα στον κύριο Παπασταύρου, 2,6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία συνδέω με τον κύριο Σαμαρά. Ένας αντιπερισπασμός αυτό. Δεύτερος, η κυρία Ράικου, που τη χρησιμοποιούν ως βασικό μάρτη, βρέθηκε τώρα να ελέγχεται για ζημιά που προκάλεσε ο σύζυγός της, 1,7 εκατομμύρια ευρώ, για μόνο μία χρονιά, παρακαλώ. Τρίτος αντιπερισπασμός. Εκεί που ήταν στραμμένα όλα τα βλέμματα στη χρηματοδότηση, την αδιαφανή προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία αρνείται η κυβέρνηση, λες και είναι δικά της χρήματα. Λες και δεν πρόκειται να πει κρατικό κόμμα. Το θυμόσαστε, το δαμαράκι που έλεγε ότι ο παπάς, λοιπόν, πάλι ο παπάς, του είχε πει φτιάξε σερ και θα σε χρηματοδοτήσουμε. Για απαντήστε μας για το δαμαράκι και τις καταγγελίες του. Ποιος μιλάει τώρα? Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αφήστε να μιλήσει, κύριε. Δεν φτάνει που μονοπολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα μας απαγορεύσουν και να μιλάμε. Καλά, εγώ σας θυμίζω το Δαβαράκι. Σας ήρθε λίγο δύσκολος, θυμάμαι. Επειδή όμω δεν θυμάται το Δαβαράκι, να απαντήσει ο κύριος Βαρεμένος για τον κύριο Μιονή και τον κύριο Παπά που το έχετε έτσι πιο οικείο. Με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Ένα πρωτοφανέ σκάνδαλο. Χρησιμοποιούνται μαφιόζικες μέθοδοι προκειμένου να αντιστραφεί η πραγματικότητα και να στοχοποιήσουν τη δικαστή. Δεν έγινε σε καμία χώρα, όχι τη Ευρώπη, αλλά τη Αφρική. Στην Ιταλία. Ποιο χρησιμοποιεί τις μαφιόζικες μεθόδους, μαφία, κύριε Βαρεμένε? Θα σας πω. Αυτοί που στοχοποιούν τη δικαστή. Μια δικαστή που δεν την αφήνουν να ολοκληρώσει το έργο της, χωρίς καμία παρέμβαση. Αυτοί χρησιμοποιούν μαφιόζικες μεθόδους. Κουλουπάκι αρχιοθέτησε το Σαμαρά που λέτε ότι κάνουμε αντιπερισπάσμα. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται, κύριε Βαρεμένε. Η κουλουπάκι και πέντε δικαστές αντιστρέφεται την πραγματικότητα. Πέστε για τους διαλόγους, ποιος τα έπαιρνε, ο κύριος Παπάς τα λέει. Μιλήστε για τους διαλόγους, ποιος τα έπαιρνε. Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν τα έλεγα εγώ, κύριε Παπάς τα έλεγε. Αφήστε να απαντήσει ο κύριος Βαρεμένος. Δεν τους αρκεί που χρηματοδότησαν με αυτόν τον τρόπο τα μέσα ενημέρωσης. Δεν τους αρκεί που επέβαλαν τη μονοφωνία. Δεν τους αρκεί που αποτελεί μια πρόκληση για τη δημοκρατία. Συγκαλύπτουν με μια συνωμοσία σιωπής τις μαφιόζικες μεθόδους. Στην Ιταλία εμφανίστηκε το απεχθές η μαφία, τους δικαστές, τους ενοχλητικούς να τους τεινάζει στον αέρα. Εδώ προσπαθούν να δολοφονήσουν χαρακτήρες. Πιανού, κύριε, δεν έχει γίνει σε καμία. Κυρίου Παπά, στηρίζω, κύριε Βαρεμένε, με συγχωρήσατε. Δεν έχει γίνει σε καμία χώρα. Κύριε Βαρεμένε, θα συνεχίσουμε βεβαίως και. Ακούστε να σας πω. Υπόθηκαν αυτά από τον κύριο Παπά ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος έχει άλλη ατζέντα. Να μας απαντήσετε για αυτά. Ακούστε να σας πω εγώ. Ότι είναι πολλά τα λεφτά για την κυρία Μητσοτάκη. Ακούστε. Όταν ο κύριος Πολάκης είπε ότι από μνήμης συζήτησα αυτά με τον κύριο Στουρνάρα, βομβαρδίζαν όλα τα κανάλια, μα όλα όμως την παρανομία του Πολάκη. Τώρα,
που εμφανίζεται μια συνομιλία που λέει ο κύριος Παπάς ότι είναι κομμένη και ραμμένη, που στα δικαστήρια ο κύριος Βορύδης υπεράσπιζε ακριβώς τέτοιες υποθέσεις, ο κύριος Βορύδης, ο οποίος έχει κατηγορηθεί από τον κύριο Μιονή ότι είναι αρχηγός ναζιστικής οργάνωσης που κυνηγάει τους Εβραίους και θέλει να τους βάλει ξανά στους φούρνους. Τον έβλεπε αυτός, ο κύριος λοιπόν, Παπάς όμως, ο κύριος Μιονή. Λοιπόν, Θανάση, για να απαντήσει στον κύριο Γιαννακόπουλο, να κάνουμε ένα διάλειμμα για να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας στη συνέχεια, κύριε Βαρεμένη. Θα μας αγγίξετε ο λόγος, κυρία Γιαννακόπουλου, μόλις επιστρέψουμε. Ναι.